Κυρία Γιώτα, ήρθα! Καλώς όρισες! Κυρία Γιώτα, ήρθα! Εν τω μεταξύ, εσύ φαίνεσαι πιο νέα από μένα. Τι έκανες όσον έλειπα, Γιώτα? Κάτι έκανες. Ανανεωνόμουν. Ανανεωνόσουνα. Όπως και εσύ. Μα τι ωραία που είσαι. Τα ωραία που ήρθε τη Θέκλα μας. Ήρθα στο μαχαζί μου, μ' αρέσει. Ήρθε η αγάπη μου. Κι εγώ αγαπώ σε κόρη. Μα είσαι πάρα πολύ ανανεωμένη και εσύ, α? Όχι, καμία σχέση με σένα. Κομπλιμεντάρει μια την άλλη, τελικά. Ναι, μα κοίταξε, εμείς οι δυνατές γυναίκες κομπλιμεντάρουμε τις άλλες δυνατές γυναίκες. Κοίταξε τι ωραία που είναι. Wow, so beautiful. People miss you, ο κόσμος έχει επιθυμήσει. Και εγώ επιθυμήσα σας, αλλά περίμενα σε εσένα, δεν μπορώ να λειτουργήσω μόνη μου. Αλλά δεν ξέρω, άρεσε μου που ήρθα. Ναι, ήταν διαφορετική ενέργεια τότε φορά. Ναι. Ναι. Φαίνεται ότι άμα λείψεις για πολύ καιρό από την Κύπρο, την εκτιμάς. Νομίζω ότι άλλαξε ίσως και η ενέργεια μέσα μας. Εγώ έτσι νιώθω. Το διάστημα που έλειπες. Ναι, νιώθω... τι νιώθεις. Πες στον κόσμο τι νιώθεις. Ναι, νιώθω ότι ηρεμήσαν πολλές ενέργειες. Δηλαδή έπρεπε να φύγω από την Κύπρο. Ξεκαθαρίσαν και ξεκαθαρίζουν νομίζω στην ανθρωπότητα με το όλα που γίνονται. Πέμαστα, κόρη, πέμαστα. Ναι, νομίζω ότι για καλό το διαλλαγή. Για καλό. Ξεκαθαρίζουν. Μένουν τα καθαρά. Έτσι. Τι ωραία, τι καινούργια πράγματα κάνεις εδώ, εσύ, δείξε μας. Κάτι θέλεις να μου δείξεις. Ναι, αλλά δεν είναι εδώ. Θα υπάρξει σύντομα ένα καινούριο άνοιγμα, αλλά θέλω να το συζητήσουμε έτσι λίγο κατηδίαν. Και μετά θα το δούμε δημοσίως. Ναι, θα έχουμε ακόμα ένα χώρο. Oh. Ναι, έναν αδελφάκι. Πολύ κοντά μας. Μάλιστα. Και τι θα κάνετε σε εκείνον τον χώρο? Θα ξεκουράσουμε τις γυναίκες. Oh, να κάνεις σπα. Θα το συζητήσουμε για να το βγάλουμε στον αέρα. Ναι. Επειδή έχω έτσι κάτι προτάσεις να σου κάνω. Ναι, γιατί χτες μιλούσαμε στο κανάλι για την αυτοαγάπη. Και πώς μπορεί μια γυναίκα να αγαπήσει τον εαυτό της. Δηλαδή, λέει, οι ψυχολόγοι λένε να αγαπάς τον εαυτό σου. Πώς όμως πρακτικά αγαπάς τον εαυτό σου? Η αλήθεια είναι ότι έκανα πάρα πολύ ψυχοθεραπεία τους τελευταίους μήνες που έλειπες. Άφηγες με εσύ τέλεια μόνη μου. Επία έτσι πολλά βαθιά, σε βαθιά νερά. Ναι, και νιώθω ότι στην Κύπρο η γυναίκα αδικείται. Χωρίς να με παρεξηγήσουν οι άντρες, που αγαπώ τους, εκτιμώ τους, ναι. Αλλά λόγω της κοινωνίας μας, επειδή αδικούμαστε, θέλω κάτι να τις ξεκουράσει. Οπότε ετοιμάζεται ένας χώρος, ένα κέντρο, να το πούμε στον αέρα, δεν πειράζει, εναλλακτικό κέντρο, που θα υπάρχουν μέσα εναλλακτικές ενεργειακές θεραπευτικές λύσεις για γυναίκες, π.χ. ρέικι, π.χ. μασάζ, σιάτσου, ριφλεξολογία. Στο μασάζ είμαι μέσα. Σε όλα είμαστε μέσα. Όχι, να μου κάνετε. Που μπορούν από έναν πεντάλεπτο, όπως κάνουμε το lunch break μας, θα μπορεί ακόμα για οποιοδήποτε βαλάντιο, για οποιαδήποτε ζεύγη, να μπορεί 5-10 λεπτά να πάει να κάνει έναν, ας πούμε, head massage, μια κουβέντα. Ή χέρι, έναν ενεργειακό, έναν καθαρισμό του τσάκρα του. Μια ανταλλαγή μια κουβεντούλα που να μας έτσι λίγο γαλινέψει. Και του πάμε σπίτι μας, αντί να γκρινιάξουμε το άντρα μας, να πάμε στο κέντρο μας. Και για αυτές που δεν έχουν άντρα, αντί να γκρινιάξουν στα παιδιά τους. Έτσι. Ή στον εαυτό τους. Να ψηλώσουμε λίγο την αυτοεκτίμηση μας, την αυτοπεποίθηση μας. Και να νιώθουμε και να χάνει έτσι. Εδώ Λευκωσία εδώ. Εδώ πολύ κοντά. Σε διάστημα αναπνοής, κάπως έτσι. Κύριε, λέει, σωμάζεις πολλά νέα εσύ. Αλλά για να τα κάνω established, περίμενα τη Θέκλα, η αλήθεια. Περίμενα την ευλογία μου. Ναι. και όχι μόνο, ίσως. Θα το δούμε. Θα δούμε. Αχ, τι ωραία το δάμε. Τέλειο, αρέσει και μου πάρα πολύ το μαγαζί. Εσύ πώς επέρασες? Εγώ επέρασα ωραία. Έφαγα πολύ εγκλισμό. Πάρα πολύ εγκλισμό. Ήρθα σε επαφή, μα φαίνεται και ο κάλαθος της ανακύκλωσης απ' έξω. Είμαστε ένα ανακυκλωτικό μαγαζί και τα φυτά. Αντίθεση. Και εγώ στον καθρέφτη να κρατάω το selfie stick. Έφαγα πάρα πολύ μοναξιά, η οποία με βοήθησε πάρα πολύ να την κάνω μοναχικότητα. Έτσι. Και τώρα ήρθα εδώ και είμαι υπερκοινωνική. Θα πάρω τον κόσμο όλο! Εννοώντας ότι θα τους ξεσηκώσω, αυτό εννοώ. Παιδιά, είμαι και σε ταβέρνες, είδα. Είδες και στα ταβέρνες, ναι. Άνοιξε η εστίαση, παιδί μου. Άνοιξε η εστίαση. Ναι, θα πάει μαζί. Θα πάμε εκεί που πήγαμε χθες που τραγουδούσαν οι Στάλλο και ο Πάμπος, είναι πάρα πολύ ωραία. Να κάνουμε μια νύχτα να πάμε. Ναι, είπε μου γρήγορα, πάμε για σουβλάκι. Λέω εγώ να πάμε σε κανένα σουβλατζίδικο. Πάμε για live music, ζωντανή μουσική. Μετά από ένα χρόνο.
που είμαστε κλεισμένοι, κατακλεισμένοι. Και και κάτω που ήμουν ήταν κλειστή εστίαση. Όχι, μάνα μου. Πέρασα πολύ ωραία. Δεν φάγαμε τον κόσμο όλο. Μια χαρά. Ανανεωνόμαστε γενικότερα. Έτσι είναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, soon. Την αγάπη μας. Soon. Σύντομα θα έχετε νέα. Έτσι. Πες μας ποιο είναι το πρόβλημα σου, πες μας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ τώρα πριν λίγο ναι. ανάφερε το όνομά σου και είπα ότι θέλω να σε γνωρίσω πάρα πολύ. Α, Παναγία. Και μέσα σε 5 λεπτά μπήκες μέσα στην πόρτα. Δεν σου είπαν ότι ερχόμουν. Είπανε ότι θα βρεθείτε για καφέ. Δεν είπα να πω ναι. Θα διώχνανε για να είμαι και έτοιμη να το όνομα σου αγαπή. Γεωργία. 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 Ναι. Και η Γεωργία είναι... Είπες ότι κάνεις ενεργειακό μασάζ, τι κάνεις. Κάνω σιάτσο με μασάζ. Ναι. Θα έρθω να γνωρίσεις το σώμα μου. Σε περιμένω. Με πολύ αγάπη. Φιλιά. I can't believe it. Αφού περίμενα να το κλείσεις για να το πω. Αλλά εγώ το ξανά άνοιξα. Δηλαδή όμορφο ενέργεια που πήγε μέσα. Ένιωθες ένα όμορφο ενέργεια που πήγε μέσα. Ήτανε. Ναι, πήγαινε η πελή της πόρτας. Και το πελόν πάρα πολύ καλό. Πελόν, τρελό. Τις αγαπημένες τις λέξεις της Τζίνας. Το πελό. My Greek is... Your Greek is good. Is it? For a Canadian, they're perfect. For Canadians, good? Okay, I'll take it from you. It's perfect. I don't know, I made a mistake. Oh, υπάρχει ορισμένες λέξεις που θα πω. Είναι άμα στον αέρα, λέει. Ναι. Δεν ακούετε τόσο πολύ καλά, αλλά εντάξει, μαθαίνουμε. Εντάξει. Επιστροφή. Στα μήτρα και στα πάτρια εδάφη, Θέκλα Πετρίδου. Ήθελε τρελή. Ω, έλειψε εμάς που τον χώρο να λέει. Αναστάτωσα τη Λευκοσία. Τι ωραία αναστάτωση. Αχ, έχω να πω τον Δίατρο μετά, θέλω. Το άλλο είναι μόλις το υπόθεσαι. Νομίζω είδα στο ρίτ που ήσουν που ξεκίνησες. Παντού ήμουνα, ναι. Όχι, μόλις που ξεκίνησες. Το πρώτο κανάλι που ήμουν ήταν ο Αντένα, μετά ήταν το Σίγμα και μετά το 2007 ήταν το ΡΙΚ. Αφού είπα, έτοιμη και μια που βγαίνει στο κανάλι και τα λέει έξω από τα δόντια της. Ναι. Άκουσου, το είπα. Είσαι και εσύ παλιά δηλαδή για να με θυμάσαι σε 14 χρόνια στην τηλεόραση. Όχι, είσαι πιο μισά. Όχι, ο Αριάνγκερ θα λέει. I'm 41. I'm 46 this May. You see, my wrinkles say everything about it. Ακόμη είμαι σε σοκ, sorry, ρε. She's in a shock. She met me. She just met me. Shock mode. Imagine when you will give me a massage. How much positive energy you will give to me. Αφού μόλις που πήγε μέσα ήμουνα... You know what's the secret? When I'm single, όταν είμαι ελεύθερη, όταν δεν είμαι σε σχέση, επειδή όταν μπαίνω σε σχέση με άντρα, παθαίνω συνεξάρτηση. Έχω αυτό το κουσούρι. I become codependent. So, I've been single for 10 months now. Almost. Για 10 μήνες τώρα είμαι ελεύθερη και τα έχω βρει με μένα. Μπράβο. Γι' αυτό με βλέπεις έτσι με καλή θετική ενέργεια. Αν ήμουν καμία παντρεμένη, θα μπαίνα μέσα στενοχωρημένη. Ω, η συγγενής. Γάπη μου, η συνάδελφος. Πρώτη φορά. Είστε live, παιδί μου. You are online now. Όχι, ρε. We can edit it. We can edit. Μπορούμε να σε κόψουμε. Να κόψουμε, να ράψουμε, παλώσουμε. Τραβώ, κόρη. Είσαι καλά. Καλά είμαι, ναι. Σε ποιον έτος είσαι τώρα. Δεύτερο ψυχολογίας. Όχι ρε, ήρθα στη Γιώταν και κάνω βίντεο. Γιατί ο κόσμος αγαπά πάρα πολλά τη Γιώταν. Αυτή είναι η κόρη της Γιώτας. Αυτή είναι η κόρη της Γιώτας, η οποία είναι και συγγενής μου. Έχει κοινό νέμα, ναι, με τι είναι. Yes, we are blood related. Σε συνάδελφος. Yes, σπουδάζει να γίνει ψυχολόγος. Και είμαστε με τον πατέρα της, είμαστε δεύτερα ξαδέρφια με τον μπαμπά της. Awesome. So άρα εγώ είμαι θεία σου τώρα, πρέπει να σέβεσαι. Λέμε σαλή τέλεια. Ήρης το όνομα σου. Ήρια, εντάξει. Το αλφα το έκανα S. Εγώ όμως τώρα δεν μπορώ έτσι πολλά πολλά. Εντάξει, κλείνω το. Τι είναι το γιώτα μου, έξω από το μαγαζί σου.
Έλα, δείξε μας, πήγαινε μπροστά, κόρη μου. Πήγαινε για μένα να εξηγήσεις του κόσμου. Αυτό είναι το κουτάκι αγάπης. Mm-hmm. Μετά από προσπάθειες να πιάσουμε από κάποιους επώνυμους χώρους, βλέποντας, παρατηρώντας απέναντι να ανακατεύουν τους κάτους άστεγα άτομα, αποφάσισα και έβαλα σε δύο χώρους κοντά από το μαγαζί μου και στο πάρκο απέναντι αυτά τα κουτάκια. Όποιος θέλει και μπορεί, μπορεί να βάλει ξηρά τροφή, εννοώντας μακαρόνια, ρύζι, οτιδήποτε δεν χαλάει. Και περνούν συνήθως πρωινές ώρες ή απογευματινές ώρες άτομα που χρειάζονται. Μα είναι ένας χώρος δηλαδή αλληλεγγύης. Είναι καθαρά φιλανθρωπικό κουτάκι για όποιον θέλει και μπορεί. Θα φέρω και εγώ τα θα ξελαχθώ. Με μεγάλη αγάπη. Ωραία. Επειδή υπήρξαν όμως και κάποια σχόλια τύπου μπορεί να τα πιάνουν άνθρωποι που δεν έχουν ανάγκη, δεν θέλω να ξανακούσω τότε τα σχόλια. Όχι αγάπη μου, εννοώ. Έτσι, οπότε με όλη μας την αγάπη, που τη στιγμή που άλλος αγγίζει με στον το κουτί, σημαίνει πραγματικά χρειάζεται να πιάσει. Ακριβώς. Οπότε όποιος θέλει και μπορεί, μπορεί να τοποθετήσει είτε εδώ, είτε στο πάρκο απέναντι, ότι μπορεί να είναι ωφέλιμο για άλλους. Ευχαριστώ. Τραβάτε με και ας κλαίω. Αν κλαίω, ας κλαίω. Τι σας νοιάζει, εσείς τραβάτε με. Τι θα μου δώσεις για τα μαλλιά μου. Τελειώνει. Δεν είναι για τα μαλλιά σου. Για πού είναι. Μιλάω σου και η Μαριάννα. Έχω και εγώ για τα μαλλιά, αλλά επειδή συμπαθώ τη Μαριάννα. Λοιπόν, τούτον είναι κασούλ. Κασούλ. Ναι. Και σκησέ, τι είναι αυτό. Είναι έναν είδος λάσπης θεραπευτικής, mm-hmm. μαζί με minerals. Αυτό είναι το κασούλ. Στη μορφή του την κανονική. Ναι. Έχει μέσα γύρω στα 10 διαφορετικά φυτικά έλαια. Και πού το βάζεις αυτό. Και έχει φυσικό σαπούνι, mm-hmm. για να πλένεις το πρόσωπο σου, το οποίο βοηθά να καθαρίσει λιπαρότητα. Mm-hmm. Σαν μάσκα ή σαν σαπούνι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σαπούνι, να φύγεις σαν δηλαδή, σκραπ. Να καθαρίσεις. Ναι, λεπτή κόκκι που έχει μέσα για σκραπ, καθαρίζει τους πόρους σε βαθύ υπόστρωμα, mm-hmm. μικραίνουν σιγά σιγά οι πόροι και κάνουν έναν είδος φέρμινγκ, δηλαδή μίκρυνση στην ουσία. Επειδή έχει χαλαρώσει πολύ το πρόσωπό μου, είμαι και λοιπόν, με τεριτίδες, πρέπει, το χρειάζομαι το κασούλ. Καθαρίζει το χλωάσμα, τις λεγόμενες πανάδες και βοηθά στην ακμή πάρα πολλά. Κάνει για όλες τις γυναίκες, για όλες τις ηλικίες. Ναι, για όλους τους τύπους δέρματος, το οποίο εκτός που σαπούνι καθημερινά, μπορείς, να δούμε και μέσα πώς είναι. Δεν έχει ωραία μυρωδιά, μην περιμένουμε κάποια μυρωδιά αρωματική. Μυρίζει πιο πολύ εθέρια στην ουσία, ενέργεια. Όμως μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μία φορά επίσης την εβδομάδα ως μάσκα μέχρι 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Παραπάνω από τα 10 λεπτά δεν θα πάθω. Τίποτα. Απλά ξηραίνεται τόσο πολύ που σταματά να δρά. Η δράση του μέχρι 10-15 λεπτά το πιο πολύ. Θέλω να μου πεις και αυτά εδώ τι είναι. Λοιπόν, είναι κρέμες φυτικές με κολαγόνο μαζί με χοχόμπα. Για το σώμα. Είναι για όλο το σώμα. Για όλο το σώμα. Δεν είναι αρωματικές. Μπορεί να επιλέξει ο πελάτης στο τέλος να προσθέσουμε οποιοδήποτε άλλο. Εκείνη το χειριό μου που δοκίμασα έχει ένα αρώμα. Αυτή έχει λίγο white mask μέσα. Πολύ ωραίο. Το γνωστό του body shop. Θέλω το. Εντάξει, να σας το κάνουμε δωράκι από την κατάσταση της Perfumery. Το οποίο είναι για ανάπλαση και για ανατόμηση. Πού το βάζεις εκεί. Μας, σε όλο το σώμα, από το λαιμό και κάτω. Εντάξει. Και τα λίγα. Τώρα. Και το και την... ένα είναι σε πιο. Είναι σφραγισμένα αυτά. Όχι, προτιμώ αυτό. Κρέμας. Προτιμώ αυτό. Το άλλο είναι body cream milk. Εμπολόρες οι κρέμες σου, με έλειψαν στο εξωτερικό και γύρευαντες. Και αυτή είναι η επωνυμία μας, το VP, Vintage Perfumery. Τώρα έχουμε και deodorant, γιατί μας βάλει, τα οποία είναι όλα με εθέρια, δεν δίνουν καμία δυσοσμία, μπορούν να πάνε παραπάνω από 48 ώρες, για όσους δεν κάνουν μπάνιο κάθε μέρα. Όχι, κάνουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, είναι εντελώς υποαλλεργικά. Τα καινούργια τα λαδάκια μας έχουν 5 διαφορετικά λαδάκια, έχουν μέσα αργανέλαιο. Γιατί σκοπό είναι τα λαδάκια. Είναι για τα μαλλιά, ναι, για εξωτερική χρήση, για ξηρό ή για υγρό μαλλί, μαζί είναι χωρίς σεσουάρ. Μπράβο. Πάρα πολύ καλό, μπορείς να το δοκιμάσεις, είναι φανταστικό το λαδάκι. Έτσι να ένα λεπτάκι γιατί να λειτουργήσει, έβαλε λίγο παραπάνω. Ωχ, είναι ωραίο. Και επίσης στο τέλος μπορούμε να προσθέσουμε. Πάει και αυτό μόνο στα μαλλιά μου. Ο πελάτης. Λοιπόν, εγώ παίρνω την body lotion προς το πάρε παρόν και το κασούλ μου. Και το κασούλ. Και έφυγα! Πάω στον δίατρο. Γεια! Αγαπάμε πολύ! Και εγώ!